αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού. Λόγω τη αναδουλειά, φαίνεται ότι επιχείρησε 35χρονο Ελληνογεωργιανό στην περιοχή της Χερσονήσου που αποφάσισε να μετατρέψει σε φυτία μια οικοδομή. Ο νεαρός επιχειρηματία με το εμπόριο Κούνα στον πάγο αποφάσισε, όπω φαίνεται, να στραφεί στην οικοδομή και τη γεωπονία. Όπω αποκάλυψε η έφοδο των αστυνομικών του τμήματο Χερσονήσου, διέθετε ολόκληρο φυτόριο με 112 μήνυ δεντρίλια κάναβη, τα οποία μεγάλωνε με τη βοήθεια λοιπασμάτων. Έβγαζε μάλιστα ακόμη και τι γλάστρε με τα δεντρίλια στο μπαλκόνι να λιαστούν. Οι κινήσει του, ωστόσο, δεν άργησαν να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των αστυνομικών του τμήματο Χερσονήσου, που αποφάσισαν να κάνουν έλεγχο στι νέε δραστηριότητε του Γεωργιανού. Ο ίδιο διέμενε στην καρσονιέρα του Ισογείου, ενώ στο Γιαπί μεγάλωνε με περίσχια φροντίδα τα δεντρίλια τη κάναβη Ποντάροντα το παράνομο κέρδο που υπολόγισε πω σύντομα θα αποκομίσει. Τα σχέδια για εύκολο πλουτισμό όμω έκαψαν τη γούνα του καθώ η έφοδο των αστυνομικών έβαλε τέλο στη δράση του και ο ίδιο σήμερα κατέληξε με χειροπέδε στον Ισαγγελέα.